Λοιπόν, Νάση, θέλω πρόβλεψη για την κουμπάρα μου πριν τη βγάλω, ή μάλλον αφού τη βγάλω στη σύνδεση. Ωραία. Γιατί είπε σταματάει ο ανάδρομος Μεγάλο Σάββατο. Το ναι, θυμάμαι καλά. Μεγάλο Σάββατο. Άντε, για να μπορούν να ξεκινήσουν και οι άνθρωποι όλοι όσοι θέλουν να κάνουν καινούργιες δουλειές. Σωστά και ωραία. Χωρίς μπερδέματα, ανακατοσούρες και πολύ δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, έχεις τίποτα το χάρτη της κουμπάρας μου? Βέβαια. Την είχα καλέσει και στην εκπομπή, τα έχουμε πει. Στην εκπομπή τη θυμάμαι. Τα έχουμε πει και στο τηλέφωνο. Α, το έχεις δει. Τα έχουμε. Α, και στο τηλέφωνο. Τα έχουμε ακούω. Πει με την Ατάσα. Μόνο εγώ δεν σε έχω πάει να σε ενοχλήσω. Μου πεις εγώ σε τσιγκλάω όλη μέρα εδώ. Όχι, μωρέ, εντάξει. Τον έχω δει το χάρτη της, ωραιότατος. Ξέρει η Νατάσα. Η Νατάσα δεν είναι που έχει Αφροδίτη στο λιοντάρι, ή Σελήνη στο λιοντάρι έχει? Η Νατάσα έχει Σελήνη, Αφροδίτη, Αφροδίτη έχει νομίζω στο Σκορπιό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός ο Δίας τώρα στον Κρυό, με το ωραίο τρίγωνο αυτό την που ευνοήσει... σκάνει Σελήνη. Πού την ευνοεί, για πες μας. Γενικότερα την ευνοεί ό,τι αφορά τη διάθεσή τη και τα λοιπά. Και σαν και εμένα. Το ξέρω, ναι. Γενικότερα όμως θα την ευνοήσει και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Α. Ναι. Και μετά τα μέσα Μαΐου πάρα πολύ στον τομέα των σχέσεων, Ελένη, θα την ευνοήσει. Αλήθεια. Πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό, βρε παιδί μου, γιατί η αγαπημένη μου είναι μόνη πολύ καιρό. Για πόσο? Πάρα πολύ καιρό. Για πόσο νομίζει ακόμα? Ελπίζω για λίγο, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα και η μοναξιά, και ειδικά στου νέου ανθρώπου. Το κορίτσι μου μπορώ να το δω λίγο. Καλά, μεγάλες ομορφιές. Δεν μα είσαι. Τι λέτε, τι λέτε. Εδώ, τα ψάχνουμε, ρε Νατάσα, να μην ξέρουμε. Εγώ ενδιαφέρομαι για μα σένα. Μα γελάω με αυτά που λες. Κρατάω το κορίτσι μόνο, να ξέρεις. Τους νέους ανθρώπους κρατάω. Αυτό κρατάω. Όλα τα άλλα άστα θα γίνουν με την ώρα τους. Με την ώρα τους. Αλλά άμα έτσι συμβάλλουν και τα άστρα και είναι καλή η περίοδος, πώς να καλά, μην το ξέρουμε. Καλά, καλά μας τα λέει η Άση όμως. Ναι. Καλά, δεν μας τα λέει? Πολύ καλά, Νατάσα. Ωραία. Είναι καλή ημέρα που ξεκινάει. Μεγάλο Άση. Σάββατο, Μεγάλο ξεκινά. Σάββατο, ναι. Ναι, είναι καλά, είναι μια χαρά. Είναι σούπερ, δεν θα έχει και ανάβρωμο Ερμή. Ουσιαστικά θα έχουν μπει... Κυριακή, γιατί αυτοί δεν ξεκινάνε 12 το βράδυ, μετά την Ανάσταση 12.30. Οπότε είναι Κυριακή ουσιαστικά, ούτε καν τέλεια. Σάββατο. Τέλεια, και ό,τι πρέπει, θα έχει μπει και η Αφροδίτη στον Κρυό, πάνω στον οροσκόπο της, μια χαρά. Καλή επιτυχία. Νατασούλα, είσαι κούκλα. Δεν φαίνεται ότι κάνεις πρόβες. Είναι λες και έχεις βγει από φωτογράφηση, βρε κορίτσι μου. Περιποιήθηκα λίγο, βρε Ελένη. Δεν θα έβγαινα έτσι. Καλά. Θα με δουν τόσοι άνθρωποι. Θα με δεις εσύ πρώτα. Δεν πρέπει να είμαι περιποιημένη. Εγώ ξέρεις ότι όπως και να είσαι, σε βλέπω κούκλα γιατί είσαι κούκλα και γιατί ποτέ, θέλω να το πω αυτό δημόσια, ποτέ δεν έχω δει την Νατάσα αφρόντιστη. Ακόμα και όταν σηκώνεται από το κρεβάτι, αν τη δεις μετά από 10 λεπτά, είναι πάντα φροντισμένη. Μαλλί, φτιαγμένο. Έχει βάλει το ρουζάκι της πάντα γιατί θέλει χρώμα, της αρέσει. Ντυμένη πάντα στην πένα, το άρωμά της μυρίζει όλο το σπίτι από που περνάει. 5 κιλά βάζει επάνω της. Είναι πάντα προσεγμένη, ρε παιδί μου. Αυτό αστρολογικά πώς εξηγείται, βρε Άση? Νομίζω ότι έχει Άρη ζυγό η Νατάσα. Ο κυβερνήτης όλου του οροσκοπίου της είναι ο Άρης στο ζυγό. Άρα είναι σημαντικό για εκείνη να δείχνει όμορφη. Θέλει να είναι σε ένα όμορφο περιβάλλον και να δείχνει και η ίδια όμορφη. Αυτό δείχνει και τι μας αρέσει στους άλλους, δηλαδή ας πούμε σαν τάση της αρέσει αυτό που αρέσει στην ίδια να είναι και οι άλλοι. Ναι, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να της αρέσει και να τους βλέπει φροντισμένους τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό της, αλλά γενικότερα να είναι μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει τα χαρακτηριστικά του ζυγού, αρμονία, ομορφιά, να μην υπάρχουν φωνές, εντάσεις, να είναι όλα ωραία. Είναι ακριβώς όπως τα λέει η Άση, είναι σαν να ζούμε μαζί. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Μ' αρέσουν οι όμορφοι άνθρωποι με την έννοια της περιποίησης, να είναι όλοι περιποιημένοι, φροντισμένοι. Και γι' αυτό το κάνω κι εγώ. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, Ελένη μου. Το ξέρω, δεν μπορώ το ξέρω. Να είμαι απεριποίητη, δεν μπορώ. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, όχι, δεν είπα ότι σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Απλά και γρήγορα. Αλλά αφρόντιστη δεν τη λες. Δηλαδή, εγώ δεν την έχω δει ποτέ με ένα μαζεμένο, ας πούμε, πως κάνω κάτι τέτοια έτσι και είμαι σαν να έχω βγει τώρα μόλις από την καθαριότητα στο σπίτι. Ποτέ. Είναι πάντα τα νύχια της φροντισμένα, όλα της τα πράγματα είναι σαν να μόλις έχουν βγει από το σιδέρωμα, ας πούμε, και τα πήρε και τα έβαλε. Έτσι είμαι σιδερωμένη. Έτσι. Κοριτσάκι μου, είσαι στον τόπο σου. Δεν κάνεις ούτε μία φορά μία παύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει χρονιά και να μην ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το νιώθεις και σαν, πώς να το πω, όχι υποχρέωση, σαν ότι δεν γίνεται να μην γίνει. Δεν γίνεται να μην ανέβεις να τραγουδήσεις για κάποιο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Περνάω τόσο ωραία εδώ που μου λείπει καταρχήν τόσο πολύ η πόλη μου, που για μένα είναι μια ευκαιρία και να είμαι εδώ να βλέπω τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και να είμαι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν τα τραγούδια μου. Εσένα σε βολεύει γιατί ούτως ή άλλως δεν κάνεις ποτέ Πάσχα μακριά από το μέρος μα. Είτε θα είσαι στο χωριό, είτε μέσα στη Θεσσαλονίκη, το Πάσχα σου είναι πάντα εκεί. Πάντα. Και για σένα πάντα. Και για τα παιδιά σου, όλα τα χρόνια που σε ξέρω. Δεν νομίζω να έχεις κάνει και πουθενά αλλού Πάσχα όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Σε όποια φάση της ζωής μου και να είμαι, πάντα πηγαίνω ή στο χωριό ή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για πες μου τώρα για το όραμα και μάλλον πριν πάμε στο όραμα.
ήσουν η πρώτη ουσιαστικά που άνοιξε τη διασκέδαση τη νύχτα στη φετινή σεζόν, σε αυτή που τελειώνει. Δηλαδή, ξεκίνησε νωρίς. Θυμάμαι, τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή, ήταν αρχές Οκτώβρη. Αρχίσαμε 1η Οκτωβρίου. Να. Και τελειώσαμε το Σάββατο που μας πέρασε. Ακριβώς. Λοιπόν, κράτησες όλη τη σεζόν κάτι το οποίο πια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, επουδενή, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι εποχές. Και όχι μόνο το κράτησες με ένα μαγαζί γεμάτο, με έναν κόσμο να διασκεδάζει, να το χαίρεται και φαντάζομαι αυτό έκανε και σένα να το διατηρήσεις τόσο πολύ, γιατί δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα κουράστηκες κι εσύ. Όχι με την έννοια της κούρασης, της σωματικής. Απλά είναι όντως πολλοί μήνες, δηλαδή έχουμε περάσει τους 6 μήνες πια εκεί, γιατί είμαστε και ένα μήνα πριν που προετοιμαζόμαστε, κάνουμε τις πρόβες μας. Ήταν όμως μια τόσο ωραία χρονιά, ήθελα τόσο πολύ να κάνω αυτό που έκανα, που το μόνο που κρατάω είναι η επιτυχία που είχαμε όλοι μας, γιατί όλοι τη γευτήκαμε, και ότι αυτό το εγχείρημα που έκανα για άλλη μια φορά μετά από πολλά χρόνια από το φως να είμαι μόνη μου, το έφερα εις πέρας και αυτό με κάνει γεμάτη και ευτυχή. Τώρα που έληξε η σεζόν και ήταν και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένη, για μοιράσου μαζί μας πραγματικά τις σκέψεις όταν την ξεκινούσες. Δεν φοβόσουν καθόλου? Πάρα πολύ. Κοίτα, λειτουργεί λίγο οξύμορα μέσα μου αυτό το πράγμα. Από τη μία πλευρά έχω πολύ άγχος, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου και έχω την ευθύνη τους και άρα ό,τι κάνω πρέπει να το κάνω με πολύ συνέπεια και να είμαι σίγουρη για αυτό που κάνω. Και αυτό μου δημιουργεί μια αγωνία. Απ' την άλλη, όλη αυτή η αγωνία είναι πολύ παραγωγική για μένα. Δηλαδή, για να σου το πω πολύ απλά, αν είχα δύο πράγματα να κάνω. Το ένα, να συνεργαστώ με ένα μεγάλο όνομα και μια σίγουρη επιτυχία. Και το άλλο, να είμαι μόνη μου και να αγωνιστώ. Προτιμώ το να είμαι μόνη μου και να αγωνιστώ. Μάλιστα. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, για το όραμα, τι έχεις κανονίσει, τι έχεις σχεδιάσει, τι έχεις ετοιμάσει? Καταρχήν έρχομαι πάντοτε και τραγουδώ στο όραμα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον χώρο, καθώς και τον άνθρωπο που έχει αυτόν τον χώρο. Κατά δεύτερον, είναι πάλι νέα παιδιά, πολύ καλές φωνές. Ο Κωνσταντίνος ο Γαλανός, που τον είδα ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη και μου άρεσε πάρα πολύ και του ζήτησα να έρθει μαζί μου. Και μετά είμαι στο εντός έδρας. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Για μένα είναι σαν να είμαι σπίτι μου. Μάλιστα. Να τα σούλα μου. Το καλύτερο κορίτσι δεν υπάρχει. Έχει και εσύ, υπερβάλλω. Δεν υπάρχει. Εγώ από όλο τον κόσμο που ξέρω, είσαι το καλύτερο κορίτσι. Δεν έχει ζήλιες, δεν έχει αιμονές, δεν λέει ψέματα. Φυλάει μυστικά πραγματικά και όχι ψεύτικα. Αληθινά. Και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά, αν έχεις πρόβλημα και δεν είσαι καλά, είναι σαν χάπι. Το παίρνεις και γίνεσαι καλά. Θέλεις να πω γιατί κάτι? Είναι χάπι. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την Νατάσα είναι ότι είναι, όλοι έχουμε προβλήματα. Πολλές φορές όταν τα μοιραζόμαστε με τους άλλους, είναι λίγο σαν να τους φοράμε το πρόβλημά μας. Δηλαδή τους βαραίνουμε. Η Νατάσα είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχω γνωρίσει που ό,τι πρόβλημα και να έχει δεν νιώθεις ότι στο φοράει. Ναι. Δηλαδή έχει μία ελαφριά και όμορφη διάθεση ακόμα και στο πρόβλημά της. Δεν θα στο πετάξει πάνω σου. Θα το μοιραστεί, αλλά με ένα cool τρόπο. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι και το εννοώ. Είμαι ο πιο μυστικοπαθής άνθρωπος. Δεν ξέρω στον περιγυρό μου άνθρωπο τόσο μυστικοπαθής σαν και εμένα. Δηλαδή, ακόμα και η μάνα μου που ζούμε μαζί, τελευταία θα το μάθει. Με την Νατάσα έχω ανάγκη, όταν έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα που ασχολείται, είναι με το παιδί μου, είτε είναι με τη ζωή μου, είτε είναι με τη δουλειά μου, είτε είναι με τα προσωπικά μου, οτιδήποτε. Μπορεί να έχω να την πάρω 15 μέρες. Αν όμως νιώθω ότι πεθαίνω, γίνεται μόνο το. Θέλω να της μιλήσω. Με κάνει καλά. Στο μισάωρο, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Σε ξεκλειδώνει. Και, όχι με ξεκλειδώνει. Την παίρνω και τα λέω κατεβατό. Μπορού, και πεθαίνω. Και μέχρι να κλείσω το τηλέφωνο, πετάω. Δεν υπάρχει. Είναι happy η Νατάσα. Είναι για όποιον δεν είναι καλά, πραγματικά πρέπει να τη χρησιμοποιεί ακόμα και αν δεν την ξέρει. Τέτοια λες. Τέτοια λες. Και μετά από εκείνο το τηλέφωνο, Νατάσα, τραγούδισέ μου το φεγγάρι. Όλοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τραγούδα μου. Τώρα κοίτα να με παίρνουν και να μου λένε Νατάσα, είσαι το happy μας. Με καταστρέφεις, το καταλαβαίνεις κάθε φορά. Λέω την αλήθεια όμως. Δεν πειράζει. Και εσύ λες γι' αυτό τώρα ότι σε παίρνουν και σου ζητάνε αφιερώσεις, αφού κάθεσαι και τις κάνεις. Δεν είναι. Δεν είσαι και δύσκολη. Με ευκολία, με χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό ξέρω να κάνω και το κάνω με πολύ αγάπη. Έτσι. Όποιος θέλει τηλέφωνο και τραγούδι. Τώρα, όποιος θέλει το πρόβλημα, το λύνω. Έτσι, ακριβώς. Και δεν είναι ότι τα λέμε μόνο εμείς. Είχαμε κάνει ένα βίντεο για την Νατάσα. Ναι, είχαμε κάνει ένα βίντεο λέω για την Νατάσα όταν ήταν να έρθει
Πότε είπαμε, 1η Οκτώβρη. Αλλά επειδή ως γνωστόν όταν βρισκόμαστε μαζί εδώ λίγο κάπως χάνουμε την μπάλα με το χρόνο, μα τα τραγούδια, μα η πλάκα, μα η συζήτηση, μα το ένα, μα το άλλο, δεν είχε παίξει. Όμως να που ήρθε η ώρα να τα σούλα μου να το δεις και εσύ, γιατί θα πήγαινε για την επόμενη σεζόν. Οπότε τίποτα δεν πάει χαμένο. Είναι μαθήματα ζωής, έτσι το βάφτισε ο Άρης Καβατζίκης που το έφτιαξε, μέσα από τα λόγια της Νατάσας. Πάμε να το δούμε. Για να το δούμε. Τώρα θα πονάς που ξέρεις ότι χτες είναι πια αργά. Συγγνώμη μη μου λες, έκανες πολλά, με γέμισες πληγές. Και τώρα θα πληρώ. Οι πόντιοι είναι συναισθηματικοί, εξωστρεφείς και γλεντζέδες. Από τέτοια οικογένεια αγνών και τίμιων ανθρώπων προέρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Τασουλίτσα, όπως χαρακτηριστικά τη φωνάζουν οι αγαπημένοι της άνθρωποι μέχρι και σήμερα. Η ζωή της έχει λάμψει προβολής και εξώφυλλα. Εκείνη όμως δεν αρνήθηκε ποτέ τη λαϊκότητά της. Έχω λαϊκή υπόσταση και στη συμπεριφορά μου και στην καταβολή μου και στην παρουσία μου. Αυτό είμαι και δεν το αποποιήθηκα ποτέ. Είμαι μια λαϊκή παρουσία, όχι μια λαϊκή τραγουδίστρια, γιατί δεν είναι θέμα φωνής ή τραγουδιού αυτό. Είμαι λαϊκός άνθρωπος, είμαι λαϊκή τύπισσα και το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Η Νατάσα είναι πρότυπο γυναικείας δυναμικής, αυτοδημιούργητη και αυτοσυντήρητη. Ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι του να είσαι μόνη, να συντηρείς τον εαυτό σου και να μην εξαρτάς από κανένα, να μην περιμένεις τίποτα από κανέναν. Εγώ πάντα θα στηρίζομαι στην Νατάσα, γιατί στο τέλος της ημέρας αποδεικνύεται ότι μόνον αυτή με στηρίζει. Στο συγκεκριμένο θέμα της αυτοδυναμίας της επανέρχεται αρκετά συχνά στις συνεντεύξεις της. Δεν ήμουν ποτέ ούτε το ρομαντικό κορίτσι, ούτε η γατούλα. Ίσως γιατί οι συνθήκες με οδήγησαν να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου από πολύ μικρή ηλικία. Κατάλαβα ότι πρέπει να γίνεις και λίγο άντρα στη συμπεριφορά και στον τρόπο σκέψης. Αλλιώς δεν επιβιώνεις. Ακόμα και σήμερα στη δουλειά μου δεν έχω κανέναν άνθρωπο να μιλάει εκ μέρους μου. Μόνη μου κλείνω τις συμφωνίες με τα μαγαζιά, μόνη μου διαπραγματεύω με την αμοιβή μου. Όλα εγώ τα κάνω. Και στην προσωπική μου ζωή. Το ίδιο συμβαίνει. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αλήθεια, μια γυναίκα σαν την Νατάσα Θεοδωρίδου μελαγχολεί. Έχει τις κλειστές της. Δεν είμαι άνθρωπος που μελαγχολώ και νομίζω πως είναι κακό συνέστημα. Έμαθα να εκτιμώ όσα μου προσφέρει η ζωή. Πάντα βέβαια με τη δική μου συμμετοχή και το δικό μου αγώνα. Και μπορεί τη μελαγχολία να την αποφεύγει, αλλά το κλάμα το θεωρεί λυτρωτικό. Έχω κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Κλαίω πάρα πολύ εύκολα. Το κλάμα είναι λύτρωση, εξαγνίζομαι. Με βοηθάει να χαλαρώνω. Κλαίω παντού. Στο δρόμο δημοσίως, μόνη μου, όπου θες. Όπου το νιώσω, κλαίω. Στη τηλεόραση, όποτε μου έχουν κάνει κάτι που μου γεννάει αναμνήσεις, γίνομαι κουρέλι. Φεύγουν μάσκαρα, μακιγιάζ, τα πάντα. Η Νατάσα σήμερα μοιάζει να έχει κατανοήσει πλήρως τους κανόνες που παίζεται το παιχνίδι της ζωής. Είμαι ευδιάθετη ως άνθρωπος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν εύκολη. Ίσως γι' αυτό με το πέρασμα του χρόνου γίνομαι όλο και πιο χαρούμενη. Είναι μια μορφή άμυνας. Είμαι ωστόσο βαθιά συναισθηματική και άνθρωπος της έντασης. Δεν μου αρέσουν οι επίπεδες καταστάσεις. Οι δυσκολίες, τα λάθη, η μεταμέλεια, τι σκέφτεται η Νατάσα για όλα αυτά. Εμένα γενικά δεν με τρομάζουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι η ζωή είναι ένα ωραίο ταξίδι που ο καθένας το βιώνει με τον τρόπο του. Ίσως ο χαρακτήρας μου είναι πιο δυνατός, δεν ξέρω. Κατάφερα πάντως και την έκανα φίλη τη ζωή μου. Ακόμη και δύσκολες στιγμές που πέρασα με έκαναν πιο δυνατή, με οχύρωσαν. Ίσως και να έκανα κάποια λάθη, αλλά δεν μετανιώνω. Την ποιότητα της ζωής μου μπορώ να την καθορίζω μόνο εγώ και κανένας άλλος. Να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της. Η τελευταία της δουλειά εξάλλου έχει τίτλο «Η ζωή μου, έρωτας». Τι λέει λοιπόν για τις σχέσεις? Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται παραχωρήσεις για τους έρωτες. Τον έρωτα συναντιούνται δύο άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές σταθερές, αξίες, χαρακτήρες. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι καλούνται να συνυπάρξουν. Κανονικά, κανένας δεν πρέπει να ζητάει από τον άλλο να κάνει παραχωρήσεις. Δεν πρέπει να μπαίνει ο ένας στα πόδια του άλλου. Δεν πρέπει να μπερδεύονται οι άνθρωποι. Πρέπει να συμπορεύονται. Και ένα μάθημα ζωής για τις σχέσεις διαστόματος Νατάσας. Πρέπει στον άλλο να δηλώνεις από την αρχή τα θέλω σου. Όταν ερωτεύεσαι, ενθουσιάζεσαι και θέλεις να είσαι μαζί του 24 ώρες το 24ωρο, αφήνοντας στην άκρη μερικά πράγματα που μπορεί να σε ενοχλούν επειδή υπερχειλίζει το συνέστημα. Όσο καταλαγιάζει το συνέστημα, έρχονται στην επιφάνεια οι επιθυμίες και τα θέλω σου. Αρχίζεις να τα εκφράζεις, αλλά είναι πλέον αργά. Έτσι χαλάει η συνταγή. Εάν υπάρχει εξ αρχής εντυμότητα, μπαίνουν πιο γερές βάσεις για μια καλή σχέση.
Πάντως αυτό το τελευταίο θέλω να πω και να με διαψεύσει. Είναι δικό μου. Πριν από λίγα χρόνια, εγώ της το είπα, Νατάσα μου, αυτά τα κάνεις από την αρχή και τα βάζεις σε βάσεις. Δεν ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και λες, αυτό ίσως να μην μ' αρέσει, το άλλο να μην τις... Ναι, όχι, λέω, έχω δώσει κι εγώ κάτι στη σχέση μας, θέλω να πω, δεν τα δίνει όλα η Νατάσα. Θα μου έκανε εντύπωση αν το είχε πει η Νατάσα σε σένα αυτό, ξέροντας λίγο το οροσκόπιό της που έχει ένα Αφροδίτη Ποσειδώνα, που θέλει, πώς να σου πω, να γίνει ένα με τον άλλο. Έτσι, έτσι είναι. Ένα, το ένα είναι πολύ. Έτσι είναι, έτσι είναι ακόμα. Έτσι είναι ακόμα η Νατάσα, αλλά αυτό που είπε είναι δικό μου. Πριν λίγα χρόνια της το είπα μια μέρα που κάναμε μια κουβέντα και της λέω, Νατασούλα μου, αυτά τα δείχνουμε από την αρχή, λέμε αυτό, έτσι, εκείνο, έτσι. Όχι ξαφνικά. Γιατί μετά, τι άλλο σου λέει, μα... Σωστά. Είδες τι καλή μαθήτρια που είμαι όμως. Ναι, αλλά είδες και εγώ πως ακολουθώ τα βήματά σου. Βεβαίως. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα. Δεν είναι ώρα για το αυτό, σε παρακαλώ. Εδώ ήρθαμε να πούμε για το όραμα. Το όραμα, λοιπόν. Μη με ταράζεις. Βράδυ Μεγάλου Σαββάτου, αφού κάνετε την Ανάστασή σας, μπορείτε να πάτε και να τον γλεντήσετε. Το θέμα είναι μέχρι πόσο καιρό θα είσαι Θεσσαλονίκη. Θα καθίσω μέχρι τα τέλη του Μάη. Α, θα καθίσεις αρκετά, ένα μήνα ολόκληρο. Mm-hmm. Και ποιες μέρες θα λειτουργείτε, Νατάσα? Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σε ευχαριστήσω που ευχαρίστησε κρατάκα και μέχρι το φινάλε. Βλέπεις ότι ο χρόνος μαζί σου περνάει και δεν τον καταλαβαίνω. Θα έρθω σε μια εκπομπή που θα κάνεις ταξίδι. Άντε καλέ, έχω έτοιμη, θα έρθεις? Ναι, πες μου εσύ ένα ωραίο μέρος που θα πας και θα έρθω. Δεν τα αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν ήρθε η ώρα, αλλά κάτι δύο θα σου το πω. Νομίζω στο έχω πει κιόλας, και ωραιότατο μέρος. Ωραιότατα, είναι νησί, σαν να είμαστε νησί, εκεί. Φανταστικό νησί. Πες εσύ και ήρθα, στείλε το σήμα. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ το πάρα πολύ. Το μήνυμα πάρα είναι στους Θεσσαλονικείς. Να πάτε όλοι στην Αντασούλα μου να περάσετε φανταστικά. Και αν έχετε και στεναχώριες, θα περάσετε ακόμα καλύτερα γιατί θα τις πετάξετε από πάνω σας. Τουλάχιστον προς στιγμή. Τώρα μετά. Μετά βλέπουμε. Εκεί θα είμαστε, μπορούν να ξανάρθουν. Έτσι. Φιλάκια. Γεια σου, Αντασούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φιλάκια.